Λοιπόν, ο Τζόνσον εξελέγει, όπω ξέρετε, με την υπόσχεση ότι θα τελειώσει με τον Brexit και ο Σωτήρης Δανέζη είναι εδώ για να δούμε τα επόμενα πολύ συγκεκριμένα βήματα. Είναι συγκεκριμένο το ημερολόγιο πια, Σωτήρη. Πραγματικά. Και έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η αντίστροφη μέτρηση. Πάμε να, δούμε τι ημερομηνίε σταθμού στο δρόμο για τον Brexit. 17 Δεκεμβρίου, πολύ σύντομα δηλαδή, έχουμε την ορκομοσία των νέων βουλευτών στο νέο κοινοβούλιο και την εκλογή του Speaker του Προέδρου τη Βουλή. Το πιο πιθανό είναι ότι θα παραμείνει στη θέση του ο Χόλ, που αντικατέστησε τον τον Μπέρκο. Mm -hmm. Επόμενη κρίσιμη ημερομηνία, δύο μέρε αργότερα, η Βασίλισσα θα ανακοινώσει το νομοθετικό χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τα νομοθετικά κείμενα σα... που θα εφαρμόσει ο Μπόρι Τζόνσον σε μια ειδική τελετή στη Βουλή των Λόρδων. Και βέβαια με την έναρξη του νέου χρόνου και με το τέλο του Γενάρη, 31 Ιανουαρίου, το Brexit που έχει ήδη αναβληθεί δύο φορέ μετά το δημοψήφισμα του 2016. Βέβαια, μέχρι τότε θα πρέπει να έχει φροντίσει ο Πρωθυπουργό να περάσει από τη Βουλή τη συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο ίδιο με τι Βρυξέλλε πριν από μερικού λοιπόν. μήνε. Επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι η 1η Ιουλίου, είναι η καταληκτική ημερομηνία για να ζητήσει η Βρετανία μια ενδεχόμενη παράταση σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που για ένα χρόνο η χώρα θα έχει με τι υπόλοιπε 27 τη Ευρώπη θα έχει τι ίδιε σχέσει που έχει μέχρι σήμερα. Σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να ξεκινήσει να συνάπτει νέε συμφωνίε για την μαζέτες. επόμενη μέρα. Ναι. Αν δει δεν μπορεί να το πετύχει, θα πρέπει μέχρι την 1η Ιουλίου να έχει πάρει αυτή, την, αυτή τη μετάβαση, αυτή την άδεια για να παρατείνει αυτόν τον χρόνο για ένα ή και δύο χρόνια ακόμα. Και βέβαια στι 31 Δεκεμβρίου, αν δεν συμβεί τίποτα από όλα αυτά, θα υπάρξει το πολυπόθητο για του Βρετανού διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βεβαίω δεν υπάρξουν μέχρι τότε συμφωνίε ή δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και δεν υπάρξει παράταση τότε αυτό θα φέρει μεγάλε φουρτούνε στι επιχειρήσει, στο εμπόριο και τι μεταφορέ. Κάτι που το Λονδίνο θα προσπαθήσει να το αποφύγει με κάθε τρόπο. Λοιπόν, μένει να φανεί. Είναι ένα ιστορικό πείραμα όπω και να το κάνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη.